ευκαιρία αυτή να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ να υπάρχει αυτός ο τακτικός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των παροδικών φορέων της κυβέρνησης με τη συνεργασία της περιφέρειας, των περιφερειών μάλλον, και των Δήμων. Και όπως είδατε, συνοδεύομαι σήμερα από τον Υπουργό Αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και από στελέχη της Γραμματείας Συντονισμού, και θα παρακαλούσα την Γραμματεία να δρομολογήσουμε έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των επιμελητηρίων και της Γραμματείας, έτσι ώστε η επικοινωνία αυτή να μην είναι αποφασιστική, αλλά πολύ σταθερή. Δίνουμε έμφαση, δεν θα κουραστώ να το λέω, στο αποτέλεσμα. Και ξέρουμε ότι όσο και αν έχουμε κάνει μια καλή αρχή, η πολλή δουλειά είναι ακόμα μπροστά μας. Δεν έχω πρόθεση να αφήσω να πάει να μένω ούτε ένας μήνας, ούτε μια εβδομάδα, ούτε μια μέρα από τον πολύτιμο χρόνο τον οποίο έχουμε για να δούμε λύση στα προβλήματα των επιχειρήσεων, στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, διότι όπως γνωρίζετε αυτά είναι πάρα πολλά. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα στην ομιλία αλλά και στη συνέντευξη να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά και να σας παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας, το σχέδιο μας για το τι πρέπει και το τι μπορούμε να κάνουμε στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε συγκρατήσει όλα όσα επισημάνθηκαν. Δεν θα ήθελα σήμερα να ανοίξω τα χαρτιά μου για λόγους ευνόητους. Θα πω μόνο, παίρνοντας μια αφορμή από την τελευταία τοποθέτηση του συνόματος του Γιάννου, ότι η προτεραιότητα δεν θα δίνουμε στην καινοτομία χαίρομαι για το ζήτημα που έπρεπε στις δραστηριότητες, είναι αδιαπραγμάτευτη και δεδομένη. Και ναι, η Θεσσαλονίκη πρέπει να προσθέσει στα φυσικά συντηρητικά της κλίματα, για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές, και την διάσταση της έρευνας και της καινοτομίας. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σε μία εβδομάδα. Από σήμερα θα είχα πολύ διάθεση να απαντήσω στην καθημερινή και στον καθένα ξεχωριστά, γιατί έχω προσωπική άποψη για όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν.